θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το παραδοσιακό σπίτι της Σούδας. Σωστά. Ακριβώς. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Φραγκιαδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σούδας. Ακριβώς, καθώς ξεκίνησαν οι επισκέψεις, η Σούδα μας δείχνει το δρόμο προκειμένου να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας περιοχής. Το πάνε περίφημα. Πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Είναι μια γνωστή φυσιογνωμία που μας προκαλεί ξεχωριστά συναισθήματα. Την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Βέβαια, μια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για βάλτε μας το κλίμα λίγο. Πάμε να ενισχύσουμε λίγο εκεί την υποδομή πολιτισμού και τέχνης που έχετε δημιουργήσει. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα τις ξεναγήσεις με τα παιδάκια. Επίκεντρο με τα τριγοπατήματα ακόμα. Έχουμε έξω μια κλιματαριά που δεν ξέρω, όλο τριγάμε και όλο βγάζει στα φύλλα. Κάθε φορά που έρχονται παιδιά, βγάζει στα φύλλα συνέχεια. Πώς γίνεται αυτό? Έτσι μπορούμε... δεν ξέρω, είναι ένα μαγικός τρόπος, μόλις βλέπει παιδάκια καινούρια, να βγάζει στα φύλλα, να την τριγάνε και να μπαίνουν στο παραδοσιακό πατητήρι τα παιδάκια και να πατάνε, να βγάζουν μούστο. Σήμερα έγιναν, κύριε Φραγκιαδάκη, πρώτες επισκέψεις. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες που μας στείλατε με τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με πολλά και διάφορα αντικείμενα του μουσείου. Βέβαια, βέβαια. Έχει έρθει το πρώτο νηπιαγωγείο των Χανίων, έχει έρθει το 17ο και έχουμε κατά σειρά πολλά σχολεία. Δόξα τω Θεώ, έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουμε πολλούς. Ξεκινάνε τα παιδιά, κόβουν από την κρεβατίνα τα σταφύλια, μπαίνουν στο πατητήρι, τα πατάνε, βλέπουν πώς βγαίνει ο μούστος. Μετά ερχόμαστε, ανάβουμε τον ξυλόφουρνο, φτιάχνουμε το ψωμί μας, παραδοσιακά, και το γεύονται κιόλας τα παιδιά. Η αλήθεια είναι, το σημαντικότερο απ' όλα, Πρόεδρε, ότι δημιουργείται ξεχωριστά βιώματα σε αυτά τα παιδιά. Ότι μεγαλώνουν με εικόνες, παρά το γεγονός ότι δεν τις έχουν αντικρίσει, με εικόνες του παρελθόντος. Και ξέρετε, μια εποχή ιδιαίτερα ευαίσθητη και με νοσταλγία γυρίζουμε καμιά φορά το βλέμμα πίσω εμείς οι μεγαλύτεροι και τις αναπολούμε κατά κάποιο τρόπο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η παιδιά πλέον είναι σφουγγάρια. Ό,τι τους δείχνουμε, τους λέμε, το απορροφώνε. Επίσης και όσοι μεγάλοι έρχονται εδώ πέρα, ξαναγυρίζουν λίγο στο παρελθόν και τους βλέπετε και γίνονται και αυτοί παιδιά και θέλουν να ξαναθυμηθούν όλα τα παλιά που κάνανε. Είναι κάτι που το κρατάμε εδώ πέρα. Τώρα ή το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα ή το δεύτερο θα κάνουμε και το ρακοκάζανο εδώ πέρα στο προάβλιο χώρο που έχουμε. Θα φέρουμε το καζάνι εδώ πέρα, θα κάνουμε την απόσταξη εδώ πέρα. Θα σας μιλήσω να το ξέρετε, που να το δουν ναι, όλοι. Ναι, ναι, είναι βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ερχόμαστε, κάνουμε την απόσταξη εδώ, τη βλέπουν, παίρνουν οι ανθρώποι τσικουτιά, χορεύουμε, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς τι να ευχηθούμε είναι τώρα. Και το μουσείο, ναι. Είναι που έρχονται μέσα, βλέπουν το μουσείο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα ωραία και ξυπνάνε το παρελθόν, είναι πολύ όμορφο. Κύριε Φραγκιαδάκη, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε μέσα από την εκπομπή, σας το είχα πει και πέρυσι, ότι θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε. Είναι μοναδικός ο τρόπος που προσεγγίζετε και τιμάτε την παράδοση. Τιμάτε τους παλαιότερους, τιμάτε τον τόπο σας. Και το βήμα που θα σας δοθεί εδώ μέσα από την εκπομπή θα είναι συνεχές. Θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε και εγώ θέλω να καλύψουμε και με ρεπορτάζ. Με ρεπορτάζ να βερθούμε εκεί στο σημείο. Ευχαρίστω. Εγώ θα σας βάλω λίγο το γραμμόφωνο το παλιό και να κλείσουμε με το γραμμόφωνο, με τη μουσικούλα την παλιά. Είστε μέλος της Κρήτης σήμερα. Είστε μέλος της Κρήτης σήμερα. Λοιπόν, πιστεύω ότι... για πάμε να το δούμε. Εδώ κουρδίζουμε το γραμμόφωνο και το ξεκινάμε, που να χαιρετήσουμε τον κόσμο με αυτό. Oh,
Καταπληκτικό. Πιστεύω να ακούγεται σωστά. Ακούγεται και μας βάλατε στο κλίμα μιας άλλης εποχής. Αυτό που είπα και πριν, αυτή η νοσταλγία. Λοιπόν, θα το ακούσουμε, θα το δούμε, θα το θαυμάσουμε από κοντά. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά.